Ergo pio illopite metatin sinerini ipografi τη σχετική σύμβαση με την προαναφερθής εταιρεία που έχει να κάνει με την ασφάλεια του λιμανιού της Καλύμνου και ειδικότερα με την δυνατότητα πλέον να καταγράφεται ό,τι κινείται στην λεκάνη μεταξύ Καλύμνου και ΚΟ και αν δεν παρεμβάνονταν τα βουνά της ΚΟ, με τα μηχανήματα τα οποία θα εγκαταστήσουμε στον χώρο του λιμανιού, θα μπορούσαμε να είχαμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε στόχους που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 70 ναυτικών μιλίων. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια, για ό,τι αυτό σημαίνει για την αλληλεία μας και γενικότερα για την ναυτιλία, θα έλεγα, στην ευρύτερη περιοχή. Είναι υποχρέωση πλέον του κάθε λιμανιού της χώρας να διαθέτει το λιμάνι του σύστημα ασφαλείας. Χωρίς σύστημα ασφαλείας, κάθε μέρα που περνά, δυσκολεύει η χρήση του ίδιου του λιμανιού και κάποια στιγμή, εάν δεν είναι κανείς ετοιμοπόλεμος, μπορεί να μην έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει το λιμάνι ούτε ένα απλό εμπορικό σκάφος, ένα μοτορσίπ, να το πω έτσι πολύ απλά. Θα αναφερθούν με αρκετές λεπτομέρειες οι δύο κύριοι που είναι οι πλέον ειδικοί για αυτό το θέμα. Ένα μικρό ιστορικό για το πώς καταλήξαμε σήμερα να υπογράψουμε την σύμβαση αυτή. Το 2007 η προηγούμενη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με πρόεδρο τον κύριο Μπούκη ανέθεσε στην εταιρεία ΣΥΠ την εκπώνηση της μελέτης για την ασφάλεια του λιμανιού της Καλύμνου. Το 2009 η παραπάνω εταιρεία δεν παίρνει πιστοποίηση και η μελέτη που είχε εκπονηθεί την άφηκε στον αέρα για να μην ότι πήγε στον κάλαθο των χρήστων. Με την αλλαγή της διοίκησης στο Λιμενικό Ταμείο, το 2011 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ανέθεσε στην εταιρεία Ιαρίων ΑΒΕ την σύνταξη της ασφάλειας του λιμανιού της Καλύμνου. Το 2012 από την προαναφερθήσα εταιρεία παραδόθηκε η μελέτη η οποία ιδρύθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Το κόστος για να έχουμε την προβλεπόμενη με βάση τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας στο λιμάνι μας είναι αρκετά σημαντικό. Αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Στην αναζήτηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το 2012 κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος με το ποσό των 140.000 ευρώ μαζί με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην Κύπρο, το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου και το Λιμενικό Ταμείο Πάτμου. Ήμασταν τέσσερις, θα έλεγα, συνεταίροι και ένας εκ των τεσσάρων εταίρων είναι κάλυμνος που επαναλαμβάνω μπήκε στο πρόγραμμα με το ποσό των 140.000 ευρώ.